Οι οχυρώσει του τουρκικού στρατού και οι εχμάλωτοι Τούρκοι αξιωματικοί και στρατιώτε είναι το θέμα τη ιστορική έρευνα του Αλέκου Ράπτη που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη στι 7.30 το απόγευμα στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρη Χατζή. Με την εκδήλωση ουσιαστικά ανοίγει ο κύκλο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό τη 103η επαιτίου από την απελευθέρωση τη πόλη και σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέκο Ράπτη αναφέρθηκε συνοπτικά στο περιεχόμενο τη ιστορική του έρευνα που φέρνει στο φω για πρώτη φορά. Σημαντικά στοιχεία για την περίοδο πριν και μετά την απελευθέρωση. Τον ερευνητή Αλέκο Ράπτη, προλόγησε ο Βασίλη Γιαννάκη, μέλο του ΔΣ τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννητών. Μετά την παρουσίαση, θα ακολουθήσει η μουσική εκδήλωση, στην οποία τα μέλη του Μικρασιατικού Συλλόγου Νεοκεσάρια, Σταυρούλα Καραντονίου και Σοφρονία Καψάλη, θα ερμηνεύσουν τουρκόφωνα τραγούδια. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Δημοτική Κοινότητα Ιωνιτών και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωνιτών και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια 2016. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ράπτη, καθώς και τις δύο κυρίες του Μικρασιατικού Συλλόγου Νεοκεσάριας που ανταποκρίθηκαν στην πρότασή ώστε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Οι τουρκικές αυτές οχυρώσεις κατα... κατασκευάστηκαν το 1908 1909 και 1910 από μια γερμανική στρατιωτική αποστολή του μηχανικού επικεφαλής της οποίας ήταν ο γερμανός πρόσος ε, στην καταγωγή στρατηγός Γκούντερ Φόντερ Γκόλτς. Ο στρατηγός Φόντερ Γκόλτς ήρθε ίδιος προσωπικά το 1908 και υπέβλεψε τη διαδικασία της οχύρωσης με, συνοδευόμενος με μια, μια σειρά από συναδέλφους του Γερμανού αξιωματικού του Μηχανικού και, προ, και έφτιαξαν την, την όλη, το, το, και έφτιαξαν τον όλο σχεδιασμό όπως θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα μοντέρνο οχυρό το οποίο θα διασφαλίζει την περιοχή της πόλης των Ιωνίνων. Συνολικά κατασκευάστηκαν πάνω από 10 οχυρά ε, στο λικανοπεδίο των Ιωνίνων, σπουδαίτερα των οποίων είναι πρώτο-πρώτο είναι το οχυρό Μπιζάνι. Είναι το χειρό στη Δουρούτη, το χειρό της Καστρίτσας, το χειρό Σαντοβίτσας στα σημερινά, στο χωριό Σημερινά Μάρμαρα και το χειρό στο Μεγάλο Γαρδίκι. Περιφερειακά υπήρχαν και άλλα πιο μικρότερα οχηρά που κατασκεύασε η ίδια η γερμανική αποστολή στη, το, στη διάρκεια του Βαλκανικού πολέμου και αυτά ήταν το χειρό ένα μικρό χειρό στο Πέραμα, καθώς και ένα άλλο μικρό χειρό στο, στο νησί της πόλης των Ιωνινών. Η, δε, η δεύτερη ενότητα πραγματεύεται την τύχη της αιχμαλωσ... των Τούρκων στρατιωτικών οι οποίοι εχμαλωτίστηκαν μετά την απελευθέρωση της πόλης των Ινών. Συνολικά 50.000 άντρες στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων εχμαλωτίστηκαν από τον ελληνικό στρατό και σε όλη την Ήπειρο ο αριθμός τους υπερεύει τους 100.000. Ε, πάνω σε αυτό το κομμάτι χρησιμοποίησα υλικό το οποίο μου απέστελε ο Τούρκος καθηγητής από την Κωνσταντινούπολη, ο, ο Σγκούρος Γκάν.